Να είμαστε εδώ, να είμαστε εδώ. Τρόικα, η αγαπημένη σας Τρόικα ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Home Alone, όπως λένε οι μορφωμένοι, έτσι, οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας, τα Αμερικανάκια. Θα είμαι μόνος, όχι μόνος, ουσιαστικά δεν θα είμαι μόνος, θα είμαι εγώ, θα έχω εδώ τον δίπλα μου, τον Χρήστο Κιώση. Τον άνθρωπο. Δεν είσαι κανένα για τον εαυτό του. Ενώ τα μπαίνω δεν τα κάνει αυτά, τα κάνει τα λέω για να φέρω εσένα. Είδες. Ο άνθρωπο ο οποίο φαίνεται φανερά απογοητευμένο για το γεγονό ότι δεν τον πήρε μαζί του διακοπέ ο Μάριο ο Ασλαμά. Κορνάρι κιόλα, κορνάρι κιόλα. Γραμματική υποστήριξη από τη Μαριλή. Θα πορευτούμε μαζί εδώ πέρα για τι επόμενε δύο ρίτσε μέχρι και τι 12 η ώρα εδώ στο Λίμπερο τη Καρδιά 107,4 σε μια αρκετά νόστιμη και ενδιαφέρουσα εκπομπή για το επόμενο διωράκι. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, πρώτο δεδομένο, ότι στέλνετε μήνυμα αποστολής στο 54526. Γραμμές, γιοκ. Δηλαδή, παίρνετε 2-31-02-87 και 38 και δεν σας απαντάμε. Μόνο μηνύματα. Ναι, αλλά ρε Πανάγο, θα δώσεις τίποτα και βέβαια θα δώσω. Ετοιμαστείτε. Δύο μπιλετάκια, όπως λένε στα γαλλικά. Για τον αγώνα, πάω, πας Γιάννενα της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τουμπάρας. Τι κάνεις? Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα κάνεις, φιλαράκι. Κυριούλη Δεσποινιδούλα, FM κενό, όνομα, επίθετο, πάση θυσία, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ή εισιτήριο, αποστολή στο 54526, ναι, ΠΑΟΚ ή εισιτήριο, αποστολή στο 54526. 12 παρά 1 θα γίνει η κλήρωση, δύο τυχεροί θα παρευρεθούν την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας, στον πρώτο αγώνα για το Champions League ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας. Και τι δηλαδή, μόνο έτσι θα τη βγάλουμε? Όχι φυσικά, έχουμε Opticon Express. Μέρες έχετε να πάρετε μετά, μετά τον βιασμό της μουσικής που ακούσατε από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Έτσι θα ακούσετε σήμερα ποιότητα. Η ποιότητα ήρθε, είναι εδώ πέρα, απίκο. Το επόμενο διωράκι θα σας συντροφεύσει και μουσικά. Έχουμε λοιπόν κουιζάκι. Και ποιο είναι αυτό, ρε Πανάγο? Υπάρχουν δύο κουιζάκια. Αν δεν ξέρεις το ένα και απαντήσεις το άλλο, μπορείς να μπεις να συμμετέχεις για να κερδίσεις γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ναι, αλλά Πανάγο, πού τα βρίσκουμε, ρε φίλε? Αν κερδίσουμε, κρατήσου. Παύλου Μελά 11, στο κέντρο της πόλης. Το ένα. Δεύτερο, δεν θέλεις να στρίψεις Παύλου Μελά από την Τζιμισκή. Φεύγεις σφαίρα ευθεία, φτάνεις στα δικαστήρια. Ελπίζουμε να μπεις μέσα δεξιά, να πας αριστερά. Opticon Express, εκεί θα τα βρεις. 26 Οκτωβρίου 28. Δεν θες να πας εκεί. Φεύγεις ευθεία, παίρνεις τη Λαγκαδά. Φτάνεις στα Φανάρια να στρίψεις για Ευκαρπία και βρίσκεις την Πολυτεχνείου. Πολυτεχνείου. Σε ένα νούμερο εκεί, 23 νομίζω. Το μόνο νούμερο που δεν ξέρω, έτσι. Φοβερό, ε. Θα κάνουν πάρα πολλά. Νομίζω 23, 99%. Καθίστε να είμαστε σοβαροί, έτσι. Δίνουμε γυαλιά, ηλίου ή ώρα από το Opticon Express. Θες να πας από την Ευκαρπία να τα πάρεις. Θα τα παραλάβεις από εκεί. Τρίτο κατάστημα Opticon Express. Αλλά ποιο είναι το κουζάκι, ρε Πανάγο? Θα σου το πω τώρα. Γνωρίζεις ότι σαν σήμερα, 31 Ιουλίου δηλαδή του 1930, έγινε ο τελικός του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου. Αντίπαλοι ήταν η Ουρουγουάη και μια ακόμα ομάδα. Θέλω να μας πείτε την ομάδα. Θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι αν δεν γουγκλάρετε και απαντήσετε στο ποια... Τι θα γουγκλάρω, γιατί κάνω, παίρνει ένα ύφος ο Κιώσης εδώ πέρα, τι, ότι το γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, ή ότι θα γουγκλάρουνε. Θα γουγκλάρουν, λες, καλά ρε, δεν θυμάσαι, εσύ δεν το θυμόσουνα, δεν το θυμάσαι, ολόκληρος κιός και δεν ξέρει, ρε φίλε, είναι δυνατόν, μόνο ο Πανάγος το ήξερε. Όχι ρε, πολλοί κόσμος, δεν νομίζω, πρώτος τελικός Μουντιάλ, να μην το θυμάσαι, λέμε και τη μία ομάδα, έγινε στο Μοντεβιδέο, ρε φίλε, πρώτο Μουντιάλ, σαν σήμερα ήταν ο τελικός, 1930, Ουρουγουάη εναντίον ποιας εθνικής ομάδας, δεν το γνωρίζεις αυτό, ετοιμάσου. Σαν ψες, όπως λέει ο Ασλαμάς, έγινε η επανάσταση το 1797, πρόσφατα δηλαδή, σαν χθες δηλαδή, η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Και είναι τα εμβλήματα των ευγενών της στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Αυτός είναι ο πολιούχος της Ζακύνθου. Μάρκος, ναι. Όχι. Ποιος? Α, Διονύσης. Ναι. Η κεντρική, ναι, η κεντρική, ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει αυτό για μας, για το quiz που είμαστε έτοιμοι να βάλουμε. Και πανηγυρίζουν για την κατάληψη της ενετοκρατίας, έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να μας πείτε κάτι όσον αφορά εκείνη την εποχή. Θέλουμε όμως να μας πείτε ότι είχε γυριστεί μια ταινία το 1971 από την Φίνος Φιλμ του Γιάννη Δαλιανίδη, έτσι. Πρωταγωνιστής, ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε να τα πάρετε! Σε άλλη ταινία το λέγει αυτό βέβαια, ο Κώστας Πρέκας και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Εξελίσσεται τέλος πάντων το σενάριο κτλ. Φοιτητής από την Αθήνα ο Ποπολάρος ο Κώστας Πρέκας, ο οποίος ερωτεύεται την Έλντα. Έλντα λεγόταν στην ταινία, έτσι. Ποια ήταν εκείνη η ηθοποιός?
Δεν γνωρίζει δηλαδή τη μία απάντηση 1930. Πάμε πιο πίσω. 1797. Όχι, πάμε στο 1971 στην ταινία, έτσι. Κώστας Πρέκας, Διονύσης Παπαγενόπουλος. Κώστας Πρέκας ερωτεύεται την Έλτα. Γίνεται εκεί πέρα ένας χαμός. Φεύγει Αθήνα κτλ. Επιστρέφει να την πάρει κτλ. Την κλέβει. Ποια είναι η Έλτα. Ψάχνουμε δηλαδή την ηθοποιό. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Τα παοξάκια μου φαίνεται ότι έχουν πάρει όλη διαρκεία. Δεν ενδιαφέρονται για εισιτήριο. Δύο έχουν στείλει μέχρι τώρα. Εγώ περίμενα να γίνεται εδώ πέρα πυροβολισμός όσον αφορά τουλάχιστον τα εισιτήρια του αγώνα. Και μια και πήγαμε σε εκείνη την εποχή, 1970, νέο κύμα κτλ. Το 70 ήταν νέο κύμα, και όσοι, 60. Anyway, κοντά είμαστε, ρε φίλε. Anyway, θα ακούσουμε μια υπέροχη διασκευή. Υπάρχουν βέβαια και ντροπιαστικές διασκευές, αλλά αυτή είναι μια υπέροχη διασκευή. Με και τυχωματά κτλ. Για να... Υπέροχο, έτσι. Άρε φίλε, βρήθη ποιότητα η εκπομπή, ρε φίλε. Έμεινα μόνο εδώ πέρα. Τι ωραία, τι καλά. Μετά τα αποκρουστικά μουσικά ακούσματα από Χρήστα Τσαλτίδη. Όχι ότι ο άλλος είναι και καλύτερος, αλλά εντάξει. Ωραίος να τον πιάνει. Βάζει κάτι διάφορα έτσι όμορφα. Υπέροχη όμως είναι και η Κόλα Ρούμεν. Κόλες Ρούμεν στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 17 19 229 και στο rumen.gr. Η κατασκευαστική δύναμη Power που λες και στα γαλλικά, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1960. Τι μπορείς να ξεχάσεις, forgotten δηλαδή, με τις Ρούμεν Κόλες, υγρασία και ζέστη. Κάτι που υπάρχει μπόλικο στην Θεσσαλονίκη. Χθες ολοκληρώθηκε η μεγάλη έκπληξη στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 που πήρε μέσα στην Τσεχία, με την Τσεχία, Βικτόρια Πιλτσέν, ολοκλήρωσε την μεγάλη έκπληξη, καθαρίζοντας 4-0 το φαβορί του ζευγαριού. Και πέρασε την επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασάκ Σεχίρ. Μπασάκ, πρώτο μάτς. Τρίτη, πρώτο μάτς εδώ, Τουρκία. Μόνο. Πρώτο μάτς στην Τουρκία, Μπασάκ Σεχίρ, Ολυμπιακός. Και να σου πω κάτι καλό, φέτος η Βασιλεία μπορεί να έχει πολύ καλύτερη σχέση με πέρυσι. Πέρασε 2-1 την Eindhoven, 3-2 το πρώτο μάτς. Είχε προηγηθεί 1-2 μέσα στην Ολλανδία. Μπράβο, είδε τη Βασιλεία. Μακριά από Βασιλεία. Φώναζες, φέρτε μου τον Άγιος να το σκίσω. Να ορίστε, κυριούλη, είδες ποινιδούλα, μπορείς να συμμετέχεις στην κλήρωση που θα κάνουμε σε μια μισή ωρίτσα περίπου. Πάω και εναντίον Πας Γιάννα της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τουμπαράς. Πρώτη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο Πάση Θυσία, ΠΑΟΚ ή εισιτήριο, αποστολή στο 54526. Δεν θες να πας στην Τουμπάρα για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Μπορείς να διεκδικείς γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τρία μαγαζιά. Ένα ανατολικά, ένα στο κέντρο, Παύλου Μελά 11, το άλλο πέρα από τα δικαστήρια, το άλλο Ευκαρπία. Μην να λέμε συνέχεια και κουράζουμε. Ποια είναι τα quiz που έχουμε βάλει. Ένα από τα δύο μπορείς να απαντήσεις και να συμμετέχεις στην κλήρωση η οποία θα γίνει για να κερδίσεις γυαλιά οράσεως ή ηλίου από τα Opticon Express. Σαν σήμερα το 1930 έγινε ο τελικός του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου στο Μοντεβιδέο. Το πήρε η Ουρουγουάη, η οποία κέρδισε ποια εθνική ομάδα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή, την απάντηση αποστολή στο 54526. Δεν γνωρίζει τούτο. Πάμε πιο παλιά, 1797. Η επανάσταση των Ποπολάρων κτλ. Στη Ζάκυνθο. Υπάρχει μια ταινία του 1971 από τη Φίνος Φιλμ του Γιάννη Δαλιανίδη. Φίνος Φιλμ, ωραία φίλε. Λένε πολύ καλό εργοδότη ότι ήταν. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Είχε ξέρεις, στο Skype, που ήταν, στον Αλφα που είχε αυτά τα ελληνικέ ταινίε. Όχι, από ελληνικό κινηματογράφο του 70, του 60. Μηχανή του χρόνου, ναι, μηχανή του χρόνου. Μηχανή του χρόνου. Είχα δει για Φίνος Φιλμ. Anyway, μικρή σημασία γι' αυτό. Το quiz που έχουμε βάλει είναι στην ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος, όπου παίζουν ο Κώστας Πρέκας. Ελάτε να τα πάρετε που λέει σε άλλη ταινία. Ο τεράστιος Διονύσης Παπαγενόπουλος και ο Κώστας Πρέκας, ο οποίος ερωτεύεται την Έλτα. Η Έλτα ήταν το όνομα στην ταινία αυτής που ερωτεύτηκε. Ποια είναι η ηθοποιός. Μία από τις απαντήσεις, είτε την αντίπαλο της Ουρουγουάης στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είτε την απάντηση για την ηθοποιό, αποστολή στο 54526. Ο 164 ζει στον κόσμο του, έτσι συνεχίζει όπως έκανε όλη αυτή τη χρονιά. Θα διαβάσουμε μετά το διάλειμμα το μήνυμά του για ποιον προεβάζει ένα δικό του quiz. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή Τσαλτίδη. Χριστό, όχι. Δεν πήγε ακόμα. Αύριο παίζουν, τι δεν πήγε. Α, τώρα πετάει. Ναι. Η ομάδα γιατί έφυγε Δευτέρα. Για να εγκλιματιστεί. Μήπως Δευτέρα είναι πιο φθηνά τα αεροπορικά. Ρε φίλε, πού πάει. Σαχάρα. Θα τα μάθουμε αυτά. Έπρεπε να μάθω να κάνω ρεπορτάζ, φίλε, για τις τιμές των εισιτήριων. Anyway, η αποστολή του αρευρίσκεται εκεί από τη Δευτέρα. Για να εγκλιματιστεί. Για τον αυριανό αγώνα, τον επαναληπτικό Άρης ΑΕΛ Μεσού. Πρώτο ματς 0-0 στο γήπεδο Χαριλάου.
Παπαδόπουλος, Meet Παπαδόπουλος, ε. Μπορεί να βγάλουμε Παπαδόπουλο από την Κύπρο. Νίκος, έτσι. Νίκος. Ναι, τον Νίκο, ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει, αν μπορέσουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πάμε στο διαλυματάκι, ε. Να διαβάσω ένα χορηγούλα ακόμα που έχουμε εδώ πέρα. Ε. Πληρώνει ο κόσμος. Πληρώνει ο χορηγός και πρέπει να διαβαστεί. Όπως πίτσα Mr. Gold. Ναι, καλοκαίρι, φίλε. Μπορεί να έχει 40 βαθμούς, λένε αύριο μεθαύριο. Αλλά α, σπίτι αν κάτσεις, λίγο κλιματιστικό, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λες τι να φάω, πεινάω. Πού μένεις, κέντρο, μένεις Οικές, μένεις Νεάπολη, μένεις Αμπελόκηπους, Πολύχνη Μετέωρα, δηλαδή όλη τη, η δυτική πλευρά της πόλης και το κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις την πίτσα Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery, άκου προσεκτικά, 62-85-86, από 1 το μεσημέρι. Μέχρι και 1 το πρωί μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών, όπως δύο πίτσες μεγάλες, 93 εκατοστά, μόνο 12,5 ευρουλάκια. Όλα αυτά στην πίτσα Mr. Gold. Για τα quiz δεν έχει έρθει απάντηση. Καθίστε, σκεφτείτε. Θα πάμε τώρα στο πρώτο γελματάκι. Αρχίζει να υπάρχει μια ζωηράδα όσον αφορά τα εισιτήρια. Εγώ περίμενα φίλο να γίνεται ψιλοπανικός. Αλλά έχουν στείλει ήδη 9. Εγώ περίμενα καμιά τριανταριά να έχεις με το καλημέρα. Anyway, η κλήρωση θα γίνει στις 12 η ώρα. Με αυτό το υπέρο, με αυτή την υπέροχη διασκευή, με την απίστευτη, όμορφη, γλυκιά φωνή της Κέτης Χωματά. Δώσχορε την. Ρε φίλε, κομματάρα, ε. Και του Stereomatic, μην του αδικούμε, που κάνανε αυτή την υπέροχη διασκευούλα. Θα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι τη ημέρα. Επιστρέφουμε. Δρυ, όπω θα λέγει ο Σλαμά, δρυμύτερη. Πανέμορφο κομματάκι, συνεχίζουμε κανονικά. Δεύτερο μισάρα εδώ πέρα στην Τρόικα, Home Alone σήμερα. Θα συνεχίσω και μέχρι και την Παρασκευή σίγουρα. Και μετά την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ποιοι θα είναι εδώ πέρα μαζί μα. Το σίγουρο είναι μαζί μα ο Χρήστο Κιώση εδώ πέρα. Πορευόμαστε μαζί και μουσικά. Επιμελείται τη μουσική, έτσι. Του ζήτησαμε κάποια κομματάκια. Βέβαια υπάρχει ποιότητα. Διάχεται εδώ πέρα στο στούντιο. Φτάνει από Φράγκο, λέω τον Σοφού, φτάνει μέχρι τα δικαστήρια. Γυρνάει από Ελαγκαδά μέχρι και την Εγνατία. Λοιπόν, τι δίνουμε, δύο εισιτήρια για τον αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη. Πάω και εναντίον Πα Γιάννενε τη Ολλανδία. FM και ενώ πάω, καποστολή στο 54526. Αν δεν θε να πα γηπεδάρα, μπορεί να διεκδικήσει γυαλιά από τα Opticon Express. Τρία μαγαζιά μέσα στην πόλη. Ποια είναι τα quiz. Απαντά ένα από τα δύο σωστά και μπαίνει στην κλήρωση. Σαν σήμερα 1930, πρόσφατα δηλαδή, σαν ψε που λέω Σλαμά, Ουρουγουάη εναντίον πια εθνική ομάδα τελικώ. Πρώτου παγκοσμίου κυπέλου. 1797, δεν το γνωρίζει αυτό. 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκηθο κτλ. Το κουιζάκι που έχουμε βάλει, γι' αυτό υπάρχει αυτό το κομμάτι από κάτω, νέο κύμα κτλ. Εκεί τέλει 60 κτλ. Το 1971 γυρίστηκε η ταινία Επαναστάτης Ποπολάρας με Κώστα Πρέκα, τεράστιο Διονύση Παπαγιανόπουλο, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Έλντας, που ερωτεύτηκε ο Κώστας ο Πρέκας. Ποια είναι η ηθοποιός η οποία ψάχνουμε και τη χαρακτηρίζει γυναικάρα, είχε κάτι γοητευτικό τρομερό, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι, αλλά τι κάνω, ρε Πανάγο, αν θέλω να απαντήσω. FM και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή στο 54526. Μία από τις δύο απαντησούλες θέλουμε. Και μια και μιλάμε για ελληνικές ταινίες. Προχθές έβλεπα στην τηλεόραση, έδειχνε διάφορους Έλληνες που έχουν φύγει εξωτερικό. Πετύχαν κάποιοι που ανοίξαν μαγαζιά. Χρήστο, το είδες. Θα σου πω, μάλλον δεν το έχεις δει. Εντάξει, ειδήσει ήταν τώρα. Δεύτερο μαγαζί ανοίγει στο Λονδίνο μια κοπελίτσα. Ωραία, πολύ ωραία κιόλα. Ναι. Πρώτο μαγαζί δεν θυμάμαι πώς το ονόμασε. Το δεύτερο πώς το ονόμασε. Φαγητό κτλ. Σούζι τρο. Πολύ πανέξυπνο, ε! Πανέξυπνο. Εσύ, κυρίου Λίδε Πενιδούλα, αν άνοιγε μαγαζί στο εξωτερικό, πώς θα το ονομάζεις? Έχεις σκεφτεί, αν έφευγε έτσι, για μετανάστης ή μετανάστρια, τι θα έκανες? Αν άνοιγε κάποιο ή παραπλήσιο μαγαζί, είτε με φαγητό, είτε κάποιο άλλο είδες. Πανέξυπνο, την ταινία. Σου έφαγε πια την είδες, τι άλλο δεν ρεκομελιά, από το Λονδίνο σου κάνουμε διαφήμιση εδώ πέρα. Στείλε, πάνω τρως, και όσοι τρως, στείλε κάτι εδώ πέρα. Φοβερό. Και τη ρωτήσα γιατί, πώς σου ήρθε αυτό, λέει γιατί είμαι Ελλάδα τις ελληνικές ταινίες κτλ. Ένα βλαχοπούλ, τη λάτρευα και επειδή το σούζι παίζει, ξέρεις, αγγλικό κτλ. Ο άλλος σκέφτεται, σου λέει τι είναι αυτό, ρε παιδί, το τρως μου, μπορεί να είναι επίθετο, αλλά να, το σούζι τρως. Πανέξυπνη ιδέα, από την κοπαλιά της ευχόμαστε να πετύχει και στο δεύτερο μαγαζί που έχει φτιάξει. Αυτό το είπε τίποτα χοντρούλη, σου πιάλει και αυτό. Κάτι να καίει, ε. Με τον Βουτσά που πάει να την πέσει στην Χλωλιάσκου, ε. Είπε τίποτα χοντρούλη. Ωραία. Με το πέντε σαλόνικο. Θεάβλαχο πουλού, φίλε. Κάποιες κινήσεις είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ξέρεις, η γυναίκα της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου. Ξέρεις, η μάνα που φτιάχνει φαγητά και το ένα και το άλλο. Την ώρα που θα διαβάζω εγώ 360, κάνει σιγά σιγά την αλλαγή να ακούσουμε άλλο υπέροχο μάτι. Πάλι δικιά μου επιλογή. Αλλά ο Χρήστος Κιώσης κουνάει το κεφάλι προς τα κάτω που σημαίνει συμφωνή απόλυτα. Πρέπει να το ξέρεις, έτσι. Το έβαλες πριν να τα ακούσεις λίγο. Ε. Α,
Παναγώ, τι βάζεις. Τι βάζεις. Δέλτα 360. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις τεχνικά επαγγέλματα στα ΙΕΚ Δέλτα 360. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα τεχνικών επαγγελμάτων. Μηχανοτροπική, ψυκτικός θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τεχνικός αυτοματισμών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συντηρητής γεωργικών μηχανημάτων, εκπαιδευτής οδηγών και πάρε κρατικό δίπλωμα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργία, εργαστήρια ψύξης, θέρμανσης και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για ένα ακόμη χρόνο στο εξειδικευμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, που προσφέρεται αποκλειστικά από το ΙΕΚ Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να συνημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτήν εδώ την περίοδο. Μπαίνετε κανονικά όλοι στην κλήρωση, δεν χρειάζεται να διαβάζω. Πολλές καλημπέρες, η Ελένη κτλ. Κουίζ από τον 164 γνωστό ΠΑΟΚΤΣΙ και που ψηλό κοντράρι όλη τη χρονιά, όχι ψηλό, χοντρό κοντράρι τον Άρη και ιδιαίτερα τον Χρήστα Τσαλτίδη, ο οποίος απουσιάζει σήμερα. Καλημέρα, τελίτσες. Κουίζ, άνω κάτω τελεία. Ποιος πρόεδρας λέει, ομάδας, ήταν πολύ χαρούμενος εψές, ζεστή καλημέρα, πολλά νερά. Πραγματικά ντρέπομαι, ρε φίλε. Ούτε για την ηθοποιό, ούτε για την ομάδα που αντιμετώπισε η Αργεντινή στα quiz που έχουμε βάλει. Είναι τρομερό. Ελληνικές ταινίες δεν βλέπατε. Παγκόσμιο κύπελο, εσείς το παίζετε εδώ πέρα, γνώστο ποδοσφαίρο κτλ. Ακούτε τα Σλαμά εδώ πέρα, ακούτε τον Παπαδόπουλο, ακούτε Τσαλτίδη. Τίποτα. Ποια ομάδα αντιμετώπισε η Ουρουγουάη. Φοβερό. Anyway, απάντηση δεν έχει έρθει καμία στα δύο quiz που έχουμε βάλει. Καμία απολύτως. Αντιθέτως, συμμετοχή μεγάλη, τεράστια αρχίζει να γίνεται σιγά-σιγά. Στην αρχή ήταν νοχελική, όπως λένε οι μορφωμένοι, για τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον του ΠΑΣ Γιάννα της Ολλανδίας, την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Γνώστος ο τρόπος, FM κενό, ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Wild. Στο κούσμα που έχουμε βάλει, θυμάσαι πως το έλεγαν στην ταινία των τέτοιων, τον Πρέκα. Ζέπος. Ζέπο. Και ο Κόντε Δημαράς ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Ωραία, φίλε. Άρε, Ζέπο. Άρε, πρέκα, Ζέπο. Που ερωτεύτηκε στην Έλληνα αυτή τη γυναικάρα. Αλλά έπρεπε να πας Αθήνα, σε στείλω Αθήνα. Αλλά εκεί το πόπολο, λαός που λένε, έκανε την επανάστασή του. Όρμηξε και πήρε την πανέμορφη Έλντα. Ποια είναι η ηθοποιός η οποία ψάχνουμε την ταινία. Επαναστάτης Ποπολάρος 1971. ΠΑΟΚ φιναλίστη κυπέλου. Όπως σχεδόν όλη τη δεκαετία του 70. Έπαιρνε κανένα δύο κύπελα. Άιντε φιναλίστη, πήγαινε Αθήνα. Έχανε ξανά με κατεβασμένα τα κεφάλια πίσω στο βορρά. Τα κοιτάρια θα διαβάσω το μήνυμά σου προς το τέλος. Θα κάνουμε την κλήρωση. Γιατί έτσι όπως το γράφει δεν μπορώ να πω, ρε παιδί μου. Γιατί ουσιαστικά θα φανερώσω και το επίθετο της ηθοποιού. Ο οποίος τα κοιτάρια μπαίνει στην κλήρωση κανονικά για τα γυαλιά ηλίου Ιωάννη από τα Βίγκρο Express. Είναι η πρώτη απάντηση που έχουμε. Είναι η πρώτη απάντηση. Δεύτερη, συγγνώμη, και του φίλου μας εδώ πέρα του Γιάννη. Δεύτερη απάντηση που έχουμε για το quiz που έχουμε βάλει. Και μπαίνουν αυτοί κανονικά στην κλήρωση. Αλλά ποια ομάδα αντιμετώπισε τον πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ρε φίλοι Ουρουγουάη, να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Φοβερό πράγμα, ρε φίλε. Α, και σαν σήμερα λέει το 1960. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής. Έτσι χαρακτηρίζεται. Αλφα Εθνικής. Αλφα Εθνικής δεν υπήρχε πριν το 59 δηλαδή. Άρα τι σημαίνει αυτό, ξεδοκιώσει. Κανένα πρωτάθλημα εσείς. Όχι, ρε, είχατε, εντάξει. Στον Μπαράζ με την ΑΕΚ. Μπαράζ και πάει. 2-1. Πού είχε γίνει αυτό, θυμάσαι. Κάνε καρεσκάκης. Ναι. Είχαν γίνει πολλά Μπαράζ πάντως. Ένα ακόμα. Ποιο ήταν εκείνο με το κέρμα. Κάποιο πρωτάθλημα στο. Τι, πιο παλιά. Μετά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν. Και ποιο το πήρε. Ποιος το πήρε, θυμάσαι. Δηλαδή ένας από τους δύο που έχει, ο ένας 44 πρωταθλήματα και ο 44 Ολυμπιακός. Και είχα μια 25αριά ο Παναθηναϊκός, ένα πρωτάθλημα κρίθηκε στο νόμισμα. Φοβερό πράγμα. Και εσύ που πετάς κανένα μπουκαλάκι μέσα, ρε φίλε, και το κάνω στραγάρι, να πούμε, όπως έλεγε ο μεγάλος Μάκης Μαλάβης. Άλλη κομματάρα, ωραία φίλε. Να την μπήκε μέσα. Νέο κύμα. Τι κάνεις, Αναστασία. Καλά είμαι κι εγώ. Έχουμε αλλαγή, Χρήστο. Όχι. Α, κανονικά. Όχι, δεν φοβάμαι. Ίσα-ίσα. Γιατί να φοβηθώ. Why. Σαν ζερμένα ακούμε. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχετε εδώ πέρα. Πάντα τη ριντάχτα και τη τέλεια των τεσσάρων προηγούμενων ημερών της Τρόικας.
Αμήν. 50 λεπτά μετά το πρώτο quiz που έχουμε βάλει, ρε φίλε, και ήρθε η απάντηση, ρε φίλε, από τον 663. Ποια ομάδα αντιμετώπισε η Ουρουγουάη στο τελικό του παγκοσμίου, του πρώτου, πρώτου παγκοσμίου κυπέλου του 1930, από το οποίο διεξήγηθηκε στην Ουρουγουάη. Εκείνη που δεν πήγε η Ιταλία. Που δεν πήγε η Ιταλία γιατί. Ναι, ένα μήνα ταξίδι που είχαν κάτι τέτοιο με πλοίο. Ένα μήνα. Φοβερό, αν την κάνω τώρα, Σου λέει, ξέρεις, τελειώνει το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να πας στο Μουντιάλ. Ένα μήνα ταξιδεύεις, μετά ένα μήνα πίσω και μετά έχεις προετοιμασία. Φοβερό. Είχε πάει. Κάποια χώρα, ρε, κάτι είχε γίνει με μια χώρα, ρε. Πολλές δεν πήγανε. Ναι, λίγο. Ναι, στο πρώτο Μουντιάλ, ναι. Και μετά το 34 δεν είχε. Ναι, σωστά, ναι. 38. Πότε σταμάτησε. Ναι, σωστά, ναι. Επιτέλους ήρθε σωστή απάντηση, φίλε. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Φοβερό. Για την ηθοποιό, βέβαια, εντάξει, έχουν έρθει δύο απαντήσεις, αλλά πάλι. Πενιχρή συμμετοχή. Φοβερό. Αλλά τουλάχιστον ήρθε μία. Δηλαδή, αν τελειώνει η εκπομπή, μπορεί να μην ξαναρχόμουν κιόλας. Ποια ομάδα αντιμετώπισε η Ουρουγουάη στον πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Που έγινε στη χώρα της, έτσι. Σκιαφίνο έπεσε τότε, ή ήταν μετά. Από το 50 ήταν, ε. Πώς νόμιζε ότι είχε βάλει και τα δύο γκολ με τη Βραζιλία στο Μαρακάνα. Αυτοκτονούσαν οι άλλοι. Ποιος σας το έλεγε ότι το 50 θα αυτοκτονούν Βραζιλιάνοι στις κερκίδες επειδή χάσανε το τελικό παγκοσμίου κυπέλλου από την Ουρουγουάη. Και μετά από μισό αιώνα θα βγάζουν φωτογραφίες, ρε φίλες, στα τέτοια στα κινητά τους. Τότε τρώνε 7 γκολ στον ημιτελικό από τους Γερμανούς. Δηλαδή αν τρώγανε 7 τότε, ρε φίλες, στο τελικό τι θα κάνανε. Όλο το Μαρακάνα, έτσι, ε. Οι Ιάπωνες, πώς λέγονται, Ρόνιν. Ταινία, ε. Ντενίρο, Ρόνιν, ωραία, φίλε. Καταλαβαίνω τη λαχτάρα να μιλήσετε μαζί μου, αλλά αυτό θα γίνει μετά το διάλειμμα το οποίο θα ακολουθήσει σε 5-6 λεπτά. Και μετά θα ανοίξουμε γραμμές, μετά τις 11. Υπάρχει μια ροή εδώ πέρα. Μουσικά αριστουργήματα παίζουμε εδώ πέρα από την Τρόικα. Έχουμε βάλει τα κουιζάκια μας. Δίνουμε εισιτήρια για τον αγώνα Πας Γιάννενα της Ολλανδίας. Πάω Πας Γιάννενα της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Στο πρώτο μας για τα προκριματικά του Champions League στο γήπεδο της Τούμπας. Ξέρετε, κλασικός ο τρόπος. FM γεννό, ονοματεπώνυματάκι. ΠΑΟΚ, η εισιτήριο αποστολής το 54526 ή για τα κουιζάκια που έχουμε βάλει την απάντησή σας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ποια είναι η ηθοποιός που ψάχνουμε στην ταινία Επαναστάτης Ποπολάρης του 1971. Μουσική μίμης πλέσαση νομίζω. Έχει κανένα κομμάτι από εκεί, θυμάσαι. Κάποιος από αυτούς ήταν μίμης πλέσαση. Ούτως ή άλλως πάρα πολλές ταινίες. Ψάχνουν την ηθοποιό η οποία ερωτεύθηκε όπως και ο Κώστας Πρέκας, ο Ζέπος στην ταινία δηλαδή. Την Έλντα, ποια είναι η ηθοποιός αυτή, ή την ομάδα η οποία αντιμετώπισε την Ουρουγουάη στον τελικό παγκοσμίου κυπέλλου του 1930, το πρώτο Μουντιάλ. Οπότε η Ουρουγουάη από τότε έχει να πάρει Ουρουγουάη. Ένα δεν έχει. Κι άλλο. Αν και το 50, είναι σωστά. Δύο δηλαδή, 30 και 50. Δηλαδή στα πρώτα 3-4 Μουντιάλ τα μισά τα έχει η Ουρουγουάη. Και μετά. Δύο, ναι, σωστά. Ναι, δύο Ιταλία. Όπω. Και μετά περάσα Φραντζέσκολι, Έντζο Φραντζέσκολι, Ουρουγουάη. Το 86 δεν ήταν αυτός. 86. Εκεί τι κάνανε αυτοί, περάσαν τον όμιλο. Περάσανε πάλι με ισοβαθμία. Γιατί τρία σερή Μουντιάλ, 78, 82, 86 η Σκωτία. Τα λέμε την προηγούμενη εβδομάδα πέρα με τον Μάριο. Τρεις φορές αποκλείστηκε η Σκωτία από τον όμιλο με ισοβαθμίες, ρε φίλε. Φοβερό, ε. Μεγάλη τύχη. Μεγάλη τύχη αυτή η ομάδα. Αλλά και τι όμιλος. Ναι, ρε φίλε. Αλλά ήταν και άτυχη. Το 82, ας πούμε, πέφτει στον όμιλο με Σοβιετική Ένωση, πάρα πολύ καλή. Ναι, Σοβιετική Ένωση, Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία. Εντάξει, Νέα Ζηλανδία, άκουσε του box. Αλλά περνούσε ο ένας, δεν περνούσε. Ο ένας. Δύο. Πώς, ρε φίλε, αφού ο άλλος όμιλος νομίζω ήταν Βραζιλία, Ιταλία, Αργεντινή. Α, όχι, ήταν ο άλλος. Ναι, μια φάση μετά. Ναι, μια φάση μετά. Άρα περνούσαν δύο. Ναι, πέρασε. Ποιος πέρασε, Ρωσία πέρασε. Βραζιλία και Ρωσία, ναι. Πάλι για ένα γκολ κάτι τέτοιο. Αποκλείστηκε η Σκωτία. Αυτοκατρεμένη εθνική. Μία από τις λατρεμένες εθνικές του Μάριου. Η άλλη είναι η Ιταλία. Και η άλλη η Ουρουγουάη. Χριστάρα, 760. Στείλ όμως γιατί θέλεις, ρε φίλε. Δεν απαντάς σε κάποιο quiz, αλλά ούτε για εισιτήριο. Δεν ξέρω πού να σε βάλω τώρα. 760. Αν δεν σου κάνει κόπο, στείλ ένα μηνυματάκι ακόμα. Αν δεν στείλει, σημαίνει ότι είσαι για εισιτήριο. Τώρα μη σε χρόνο τζάμπα. Γιατί ουσιαστικά ναι, δεν έχει στείλει και την απάντηση. Άρα θες για εισιτήριο. Αλλά καλό να γράφετε, ρε παιδιά. Η ΠΑΟΚ και η εισιτήριο αποστολή στο 54-526. Σέζερε με λέμε. Όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι του Άρη, εγώ το τάπα εδώ πέρα του φιλαράκι που χαίρεται το λαμπά του Άρη. Θυμάσαι γιατί ο Άγγλος που έπαιζε. Του λέω καρτάκια αυτό μου φαίνεται, ρε φίλε. 400 μάτσε είχε παίξει 1400 κάρτε. Άρα σημαίνει 4 κάρτε να παίχνει. Βέβαια δεν είναι πολλέ, αλλά μπορεί σε κάποιον να έχει βάλει 8, σε κάποιε 3. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασε αρκετέ, ε. Ναι. Δεν σου φάνηκε καλό, ε. Και για Βρετανός δεν άφηκε το παιχνίδι, ε. Ιταλική διαιτησία. Τι, καθόλου, ναι.
Ιταλική διαιτησία. Εκνευρίστηκε ο κόσμος, εκνευρίστηκε. Δεν εκνευρίστηκε, ρε φίλε. Εντάξει, πλοπέφτανε και άλλοι κάτω. Ο Άρης καλός για την εποχή. Μπροστά καλός είναι, φίλε. Γρήγορος. Βέβαια αυτό μπορεί να μείνει και καλό, έτσι. Όπως και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει βγάζει μάτια. Πέλκας λέει βγάζει μάτια. Κάτσε. Και η εποχή αυτή είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός δεν στο. Το πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού είναι το Καραϊσκάκησε. Δεν το είδα, αλλά διάβασα. Λέει έγινε το γήπεδο στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Συνέχεια φάτσε. Καλώς όλοι. Μετά στο δεύτερο, οι άλλοι τι ήτανε. Μέτρια. Μ' αρέσει που το φοβόντουσαν κιόλας. Ναι. Το πρώτο μάτσο το έχεις δει. Δεν το είδες, μάλιστα. Πάντως ήταν καλός Ολυμπιακός, θες, 4-0, μάλιστα. Έχει δηλαδή δύο παιχνίδια ρε φίλε και τα δύο παραλυτικού στην έδρα του. Μάλιστα. Οι Τούρκοι, για να δούμε. Ευελπιστούμε. Ναι. Παίζει μπάλα αυτός ακόμα. Ρομπίνιο παίζει μπάλα. Αυτός τη ράζει πριν 10 χρόνια ρε. Ωραία, τι έχει γίνει εκεί πέρα με τον Ρουκάλες, ε. Ωραία, βρήκε την υγειά του, παίζει καιρό εκεί. Α, ναι, ξέρω, ναι, και πέρσι λέγανε κάτι καλή ότι είναι ανεχόμενη. Είναι όχι κάτι τέτοια, ναι. Τι βγήκαν, δεύτερη βγήκαν αυτοί. Ναι, συζητάω παιδιά, συγγνώμη. Λίγο συζητάω εδώ πέρα με τον Χρήστο Κιώση. Ντε μπα, μπα, λέει. Α, είναι καλή. Α, Ρομπίνιο. Άρε, θρύλε. Βασιλιά των Ρομπινιών. Ποιο ήταν ο βασιλιά των Ρομπινιών, θυμάσαι. Σαλιαρέλη, ε. Ένα, ε. Με του επιστήμονε. Μπορεί αυτή είναι η επιστήμονε, δηλαδή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο breakάκι, όπω λένε στα γαλλικά τη ημέρα. Με... Και αφού λέμε γαλλικά, ρε φίλε, πάζουμε από κάτω Rose Rouge από Saint Germain. Μην ξεχνάτε, εισιτηριάκι για τον αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη. Θα δίνουμε και αύριο άλλα δύο. Μετά Παρασκευή δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί δίνουμε τα ονόματα κτλ. Ξέρετε πώ είναι, γι' αυτό τα δίνουμε και αυτή τη βδομάδα. Επειδή Δευτέρα δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτήρια μια μέρα πούμε, πριν το παιχνίδι. Και πλάκα πλάκα. Τα ζόρια αρχίσανε στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Άντε, πες το πρωτάθλημα, κουτσά στραβά, θα βρει με 23.000 διαρκεία. Όταν βγαίνουν και έχει φιλοξενού ομάδου, καμιά χίλιου ομάδου του Άγιου περιμένουμε. Κάτσε, μην βγει καμιά στραβή, φίλε. Αν ήταν τη Φέγενορτ, φίλε, φοβόμουν για χοντρέ μανούρε. Τέλο πάντων. Την άλλη φορά δεν είχαν έρθει βέβαια πάρα πολύ του Άγιεξ, αλλά. Ε, ναι. Αν έρθουν λιγότεροι, μπορεί να βγάλω ΠΑΟΚ και άλλη στήρια. Ίσως, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά νομίζω βγαίνουν 1.400-1.500 εισιτήρια. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Αν περάσει τίποτα σε ομίλους, με καμιά Ρεάλ, καμιά Γιουβέντους, παρακαλετά, φίλε. Πιο εύκολα θα βγάζεις δάνειο παρά να παίρνεις τέτοιο, παρά να βρεις εισιτήριο για αγώνα ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Anyway, λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. FM και όνομα τεπώνυμο στο λίστο 54526. Διεκδίκησε δύο εισιτήρια, ένα εισιτήριο για τον αγώνα τη ερχόμενη Τρίτη. Πάω και εναντίον Πα Γιάννα τη Ολλανδία, κήπεδο Τούμπα. Ή αν θε να συμμετάσχει στο κουίζ που έχουμε βάλει, ένα από τα δύο κουίζ. Μπορεί να απαντήσει σωστά για να μπει στην κλήρωση για γυαλιά ηλίου ή ώρα από το Opticon Express. Σαν σήμερα έγινε ο πρώτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου Ουρουγουάη εναντίον ποιας εθνικής ομάδας. Ψάχνουμε την αντίπαλο της Ουρουγουάη στον τελικό. Δεν το γνωρίζω αυτό. 1797 έγινε η επανάσταση των Ποπολάρων στην Ζάκηθο κτλ. 1971 υπάρχει η ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος με τον Ζέπο, τον τεράστιο Κώστα Πρέκα. Ακόμα πιο τεράστιος βέβαια, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Μιλάμε λατρεμένος. Και η κόρη του Παπαγιαννόπουλου ήταν η Έλντα. Ψάχνουμε να δούμε αυτή την ηθοποιό. Πραγματικά γυναικάρα, έτσι. FM κενό. Απάντηση είτε την αντίπαλο της Ουρουγουάης, είτε την Ελληνίδα ηθοποιό. Αποστολή στο 54526. Η λαχτάρα σας για να μιλήσετε με Παναγιώτη Παπαδόπουλο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, διότι πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και μετά ανοίγουμε γραμμούλες 287 και 38 το κλασικό τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με την Τρόικα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα στην Τρόικα, στο Λίμπερο στους 107,4. Γραμμές ανοιχτές, δηλαδή χαράς Ευαγγέλια για τους κυριούλιδες και δεσποινιδούλιδες, οι οποίες θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με Παναγιώτη Παπαδόπουλο αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής τηλεφωνικά. Όποιος δεν θέλει να επικοινωνήσει, έτσι μπορεί να στείλει μηνυματάκι, είτε για συμμετοχή για εισιτήριο, είτε τα κουιζάκια που έχουμε βάλει και θα επαναλάβουμε σε λίγο αφού βάλουμε πρώτα ένα κομματάκι γκαλέξικο, έτσι, εδώ πέρα συνεχίζουμε. Μουσικά αριστουργήματα. Θα μπορούσε να ονομάζεται έτσι εκπομπή. Πια Τρόικα και Γαζάρε, φίλε. Μπάλαντ. Άρα παράγω τη βάση. Ταραντινίζει λίγο το κομμάτι, ε. Βέβαια. 50 λεπτά για να διεκδικήσει εισιτήριο ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα τη Ολλανδία την ερχόμενη Τρίτη. Γήπεδο Τούμπα. FM και όνομα τεπώνυμο. ΠΑΟΚ ή εισιτήριο αποστολή στο 54526. Θες να πάρεις γυαλιά ή ηλίου ή ώρα από το Opticon Express.
Μπορείς να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό που έχουμε βάλει, στα κουιζάκια που έχουμε βάλει. Απαντάς ένα από τα δύο και μπαίνεις στην κλήρωση. Σαν σήμερα, τελικός του 1930, Ουρουγουάη εναντίον ποιας εθνικής ομάδας. Ψάχνουμε την εθνική ομάδα την οποία αντιμετώπισε το τελικό η Ουρουγουάη στο πρώτο μουντιάλ της ιστορίας των παγκοσμίων κυπέλων. Δεν το γνωρίζει αυτό. 1971 η ταινία, γιατί σαν το 1977 έγινε η επανάσταση των Ποπολάρων κτλ. Υπάρχει ταινία Επανάσταση Ποπολάρων με Κώστα Πρέκα, τον γνωστό Ζέπο, Διονύση Παπαγενόπουλο, τεράστιο. Κόντε Δημαράς, ο οποίος είχε την κόρη την Έλντα. Ψάχνουμε να δούμε αυτή την ηθοποιό. Ποια είναι η ηθοποιός, απαντάς σωστά σε ένα από τα δύο κουιζάκια που έχουμε βάλει και μπαίνει στην κληροσούλα η οποία θα γίνει 2-3 λεπτάκια πριν τελειώσει η μουσική αριστουργηματική εκπομπή της Τρόικα σήμερα με Παναγιώτη Παπαδόπουλο, αλλά πλατσέτα με Χρήστο Κιώση. Δύο περσόνες περιμένουν να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε home alone, κύριε Ταξιτζή. Ναι, πρόσεξε, μην κάνεις καμιά χαζομάρα και απαντήσεις κανένα quiz, έτσι, γιατί την άλλη φορά... Άκουσε ρε, ναι. Δεν το έκανα επίτηδες. Τότε εντάξει έλεγες για μηνύματα, αλλά λίγο πριν από μένα, δηλαδή, μιλήσε ο Κυρκό. Ναι. Μήπως ξέρεις να μας πεις, έτσι ακριβώς είπες, εννοούσες σε μήνυμα. Δεν το είχα ακούσει, δεν ακούω από την αρχή. Εντάξει, δεν το έκανα επίτηδες, να πούμε. Ναι. Ήταν τελικά ο Τζοός, ο Όλτριτς. Ήταν τρεις. Ο ένας δεν βγήκε ποτέ, ο ένας ήταν φλόρος, ναι. Γιατί... Ναι, όχι. Αυτός γύριζε στο διαστημόπλαιο και λένε ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που είναι το Dark Side of the Moon. Και τρελάθηκε αυτός μετά. Λέει, είναι διάφορα, λέγανε, ξέρεις τώρα αυτοί που κυνηγάνε τέτοια πράγματα. Έτσι πως γύριζε ο δορυφόρος, ρε παιδί μου. Αυτοί κατεβήκαν τη Σιλνά κάτω. Και κάποια στιγμή θα ξαναφέρνανε να συναντούσαν τον δορυφόρο. Οι δύο, το Apollo 11 ήταν αυτό. Apollo 11 είπαμε. Το 11, το 11, ναι. Ναι. Μετά το 2013 έγινε η μεγάλη τέτοια που έτυχε με τον γουρσούζικο αριθμό και μετά έγινε στο μεγάλο που ήταν και η δασκάλα. Μέσα τα 7 άτομα που ανατινάχθηκε στον αέρα και Κολούμπια. Ναι, τα είχα προκολουθήσει αυτά. Γιατί τι τον κάρει, μα δεν τα ξέρω τα αέρια, τι διάλογο να πούμε. Λοιπόν, είσαι home alone, αλλά μετά τα παιχνίδια με τον Άγιαξ θα είσαι και city alone. Γιατί? Γιατί... Καλά, δεν μου λες. Η ομάδα έφυγε από τη Δευτέρα για Κύπρο. Βέβαια, τι. Άπλα είναι. Έχει λεφτά, σου λέει. Κάτσε, περίμενε λίγο, ρε φίλε. Μήπως την Τρίτη ήταν να φύγει. Ναι. Η αποστολή, έτσι. Δεν ξέρω τι ήταν. Φύγει, απλά άκουσα. Ξέρεις με ποια αεροπορική. Με ποια, όχι, δεν ξέρω. Μήπως βρήκε πιο φθηνά τη Δευτέρα για να φύγει, κατάλαβες. Και η πρόφαση ήταν η υγρασία, κατάλαβες. Για κλιματολογικές συνθήκες και το ένα και το άλλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Εσύ που είσαι και μπασκετικός πρέπει να ξέρεις τότε στα καλά χρόνια του Άρη, όσοι ερχόταν, όλες οι αποστολές, ενώ ήταν μια μέρα, όταν ήταν να έρθουν να παίξουν με Θεσσαλονίκη, με τον Άρη, το μεγάλο, ερχόταν δύο μέρες νωρίτερα, έτσι τους είχαν πει για την υγρασία της Θεσσαλονίκης και. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αλλά πού να το ξέρεις τώρα, εσύ. Με εσάς πότε ερχόταν, μια φορά στα πέντε χρόνια ερχόταν καμιά ομάδα, και στο δεύτερο ή τρίτο τη τάξη κύπελο. Γιατί είσαστε καταδικασμένοι να παίζετε εκεί, ας πούμε. Κόρατς και παρακάτω. Είναι έτσι ή δεν είναι, επί δύο δεκαετίες. Αλλά μετά όταν ρώτησε. Μίλα καλύτερα σε έναν άνθρωπο που υποστηρίζει την ομάδα η οποία έφερε τελευταία πρωτάθλημα στην πόλη στο μπάσκετ. Μίλα καλύτερα. Τώρα, άμα πούμε τους τίτλους 7-21. Βρε, μίλα καλύτερα, λέμε τώρα τον Γκάρ. Μίλα καλύτερα. Θα μιλήσω καλύτερα στον οπαδό της ομάδας. Έχω και το μαχαίρι, έχω και το καρπούζι, άμα θέλω σε κόβω. Ποιο να τον κύριο Τάδε με τα σγουρά μαλλιά. Όχι ρε. Το ρεύμα τώρα την επιχειρήση. Αν θέλω σε κόβω τον αέρα αυτό εννοώ ρε. Όχι ρε. Βγαίνω για μαλλιά. Τώρα αυτό το κόβεις αυτό όμως θα είναι ζηλία. Κατάλαβες. Όπως γύρισε ο αρχηγός σας που τελικά πήγε στην ΝΑΕΚ και ρώτησε στον πάγκο τι να κάνω τις βολές. Να τις βάλω μέσα. Βρέστε με αυτό το σημείο. Ποιο σημείο είναι ρε που ρωτάει. Ποιος. Πρώτα απ' όλα δεν βαρούσε βολές, ρε. Δεν βαρούσε βολές. Αυτό είναι ένας μύθος. Βολές ήταν. Δεν ήταν βολές, ρε. Δεν κακομοίρα. Για να σιγουρευτείτε ότι θα παίξετε με τον θρύλο του. Διαλέξαμε αντίπαλο. Ναι. Κάναμε και υπάρχει στο ΣΕΦ. Υπάρχει και θρύλος Βορρά να πούμε. Κάτι που δεν έχεις κάνει συμπέρα. Τώρα με τον... Ξέρεις, να κάνουμε λίγο μια γρήγορη. Εντάξει τώρα λίγο καλοκατάχρηση. Με κούρασες, ναι. Και, ναι, μισό λεπτό. Ξέρεις, 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. κάποιος χαλίβης από τα βάθη της Ανατολής, γιατί από την Περσία, γιατί οι πραγματικοί χαλίβηδες από εκεί είναι. Το όρο μας έκανε, μας πει κανένας για τους αμφίβηδες, συνέχισε, ναι. Όχι, καθόλου εσύ πήγες εκεί, εγώ δεν έχω καμία τέτοια σχέση. Τι εννοούσες. Τι εννοούσες. Όταν ήρθε τώρα αυτός, και επειδή είχε πολλά λεφτά, αγόραζε μεγάλα, τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Σε αξία, σε μέγεθος, σε δύναμη και. Και ήρθε να πούμε να χτυπήσει τους Έλληνες. Τότε οι Έλληνες ήταν τα κράτη πολυσκράτη. Δηλαδή ήταν άλλο η Σπάρτη, άλλο η Αθήνα, άλλο η Μακεδονία, τα ξέρουμε αυτά. Και πήγε να χτυπήσει τους Αθηναίους. Λοιπόν, και πώς γίνεται η ιστορία, να πούμε, τον βάζουν εκεί στα στενά, στο Σαρονικό, εκεί στη Σαλαμίνα, το ξέρεις.
Οπότε μόλις είδαν τα τζιμάνια τα δικά μας ότι είναι μεγάλα τα πλοία και χωρά δεν χωράνε εκεί μέσα, άρχισαν να κάνουν ανάποδο κουπί και τους χώσανε μέσα στα στενά. Τα οποία τα ξέρω καλά γιατί έτυχε να είμαι και στη... Χαϊδεύω τώρα τα αυτιά που να πούμε. Σχολή Προπολικού στην πέρα μου και φαίνεται απέναντι η Σαλαμίνα. Και πώς ήταν ακριβώς στα στενά. Τους χώνουν εκεί μέσα που λες, τα μεγάλα και τα ακριβά πλοία. Κάνουν αυτή μια μισή κυκλωτική κίνηση και τους φλακώνουν να πούμε. Συνέχισε το παραμύθι που... Στην ομαχία της Σαλαμίνος. Ξέρεις ποιος ήταν αρχηγός τους? Ο Γκαρσία. Ο Ας Σαλαμίνος. Τα ελληνικά Άγιαξ. Τόση ώρα μου λες αυτό το παραμύθι, τρία λεπτά με πήρε ο ύπνος ρε φίλε για να μιλήσεις για τον Άγιαξ ρε φίλε. Θα φοβηθώ. Να... Καλά, εντάξει. Εντάξει, καταλάβαμε πώς αγαπάς τον Πάο. Κάντε, κλείσε, φτάνει, περιμένει κι άλλο. Φτάνει, νίσταξε κι ο άλλο. Κάτσε, μην τον πήρε και τον άλλον ύπνο στη γραμμή πάνω. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα. Βάλε και μαλλιάθη κεφάλα, ρε Παναγιώτη, να πούμε γιατί είναι εγκεφαλικό θα πάθω. Γιατί, φίλε? Λοιπόν, όσον αφορά το μήνυμα, ναι. Για πάω για εισιτήριο εννοούσα. Α, εντάξει, βάζω, ρε. Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Ήταν χιουμοριστικό. Όχι χιουμοριστικό, ήταν η απάντηση για την ταινία. Ναι, για την ταινία. Μην πεις τίποτα τώρα, εντάξει. Συνέχισε. Όχι, άλλο, ρε, δεν από βρε. Ωραία, απλά ναι. Βάλουμε στην κλήρωση, παρακαλώ. Θα σε βάλω, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Τι είμαι χαζό σήμερα, εσύ. Για μήνυμα. Μπορώ να πάρω τηλέφωνο, δεν έχω χρόνο για μήνυμα. Πώ θα το πω? Ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, μα σε βάζω, ρε φίλε. 760 δεν είσαι. Ναι, ρε. Εντάξει, μην το κάνεις τώρα θέμα, ρε φίλε. Στον αέρα τώρα βάλουμε και κάνουμε. Έστειλε εδώ πέρα. Είπα εγώ. Αν δεν είναι και το εισιτήριο, σημαίνει είναι και. Εντάξει, οκ. Okay. Το μήνυμα το έστειλε κανονικά. Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Το βλέπω στην οθόνη, ρε. Για το Θεό, ρε φίλε. Σαμάτα. Σαμάτα, βρε. Παναή. Λοιπόν, χάρη και εσύ στεναχωρήθηκες χθες. Για ποιο πράγμα? Για την τεσσάρα του τέτοιου. Γιατί να χαρώ, ρε, εσύ? Α, μπράβο. Εγώ θέλω να εξαφανίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μην βγαίνει ούτε... Κανείς, ε, τίποτα, ομάδα, έτσι. Τίποτα. Ναι. Τίποτα, εδώ πάνε να μεταλλάξουν, ό,τι πιο υγιές ρε φίλοι υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Τον οπαδό, δηλαδή να υποστηρίζει. Άκουσε με λίγο, διάλογο κάνουμε ρε φίλοι τώρα. Ρε Ταχινάρτη, παίρνεις όπως και είσαι ο Top Gun ρε φίλοι κι εσύ. Τρομερό, άλλος μιλούσε και δεν καταλάβαινε ότι εγώ χασμουριό. Πάνε να μεταλλάξουν φίλε και το κομμάτι του οπαδού. Δηλαδή, ξέρεις τι, να πανηγυρίζω εγώ ας πούμε νίκη του Ολυμπιακού, μπας και παίξω Ευρώπη για να μην πάμε στο Europa League Β και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Το έχω κάνει. Πάντως δεν είναι απίστευτο, ρε Παναγιώτη. Ποιο πράγμα? Τόσο είναι φαρδί αυτό. Δηλαδή, Βικτόρια Πλιζέν, μια τουρκική χαλαρή ατρόμητος των Αθηνών, και θα παίξουν, πιστεύω, ευελπιστώ, ένα μεγάλο μάτσα, ας πούμε, στον τρίτο γύρο. Γιατί έχει κι άλλο προκριματικό Ολυμπιακό, τα παιδιά? Η Αϊτχόβεν αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε από τη Βασιλεία, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτοί που τρέμανε στην κλήρωση γιατί πριν πίστευτε 20 μέρες, μην τυχόν πέσουμε για Ιντχόβεν, γιατί με Ολλανδούς γενικώς, οι ελληνικές ομάδες, Ολλανδούς και Γερμανούς δεν τα έχουν καλά. Μόνο ο Ολυμπιακός, όπως θυμάμαι, κέρδισε τον Άγιαξ. Εγώ ένα πράγμα ξέρω για τους Γερμανούς, τα Κινάρτη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει γκολ ποτέ στην ιστορία του από την Μπάγκερ. Μπάγκερ τώρα, βρήκε εσύ τώρα. Πόσες φορές παίξαμε την Μπάγκερ? Αυτό λέω, ρε, δύο φορές 0-0. Ξέρεις αυτά τα πονηρά, ρε παιδί μου, ναι. Ρε Παναή, λοιπόν, τα γυαλιά που κέρδισα, γιατί μου... Δεν τα έχεις κερδίσει, δεν έχεις κερδίσει, αγόρι μου γλυκό, θα γίνει κλήρωση. Ότι ένα μήνυμα. Α, τι μήνυμα? Ότι, ναι, κέρδισες γυαλιά, ναι. Αν τυχόν δεν ισχύει, οκ. Μήπως για άλλο, έχει στείλει άλλη μέρα. Μήπως έχει στείλει άλλη μέρα. Όχι ρε, σήμερα ρε. Σήμερα, απλά αντί το μήνυμά μου να περάσει σαν για εισιτήριο, μάλλον πήγε για τα γυαλιά. Όταν σου στείλα για την... Δεν ξέρω ρε τα κοινά τι γίνεται στο κινητό σου ρε φίλε. Ρε αγόρι μου γλυκό, είναι δυνατόν σου ήρθε τέτοιο ότι κέρδισε γυαλιά ηλίου ρε φίλε, χωρίς να έχει τελειώσει εκπομπή? Ούτε λέει, μπορώ να έρθω να σου δώσω, να σου δείξω. Δώρο επιταγή μάλλον σου στείλε ρε φίλο ο δικός μας, ο Οπτικών Εξπρές. Ναι, δώρο επιταγή ρε γόρι μου. Αυτή θέλω να τη δωρήσω σε όποιον βρει σε ένα πάω ΚΑΕΚ πόσο έλξε το σκορ με διεκτή Μικάκη. 0-1 το λέω εγώ, κέρδισε γυαλιά ηλίου. 0-1. Άλλαξε το κόρνερ, πήγε από την 4α στην 4β. Άντε, θα
κέρδισα εγώ. Μου ήρθε μήνυμα, λε. Μα εσύ βάζει το quiz, απαντάω εγώ, ρε φίλε. Άρα και πάρω εγώ τα γυαλιά ήλιου. Αυτό λέω, κατάλαβε τι γίνεται. Εσύ είσαι ο παραγωγό τώρα, βάζει το quizάκι και ο Μεοκράτη. Απάντησα σωστά. Ή αλλιώ στο μιλού πάω, ναι. Ποιος έβγαλε. 80-81. Καλά. Ποιο έβαλε το νικητήριο καλά. Ο Σταυρόπουλο. Πού να σε πιάσω ρε μου. Από τη Ρόλο άρχισα πριν δύο χρόνια. Άρε Τάκη Νάρτη, πάει το quiz σου φίλε. Δύο quiz έβαλες, δύο γυαλιά ηλίου θα πάω από την Optical Express, παραγωγός, κατάλαβες. Άρε πάρτα ρε. Άντε καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άντε. Επίσης, ναι. Και στο πάω Ολυμπιακός με Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν. 3-0 στο κύπελο. Σε ποιο λεπτό, ναι. Σε ποιο έκανε η χαζομάρα του Ολυμπιακού και έρθει σε πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Το βάλεις ο Καγραγεωργίου. Ποιο έκανε τη χαζομάρα του Ολυμπιακού δεν θυμάμαι, και έρθει σε πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι. Ο Τσαλουχίδης. Άντε, ο έκανε Γιώτης. Κανονικό βον πλανέ, σαν ναι. Να παίζει βόλεϊ. Μαγική βραδιά. Τους Ολυμπιακούς είχαν στη θύρα 7, εγώ ήμουν στην 8. Ναι, ναι. Τρία μάτσα έχω πάει στη ζωή μου στην 8, φίλε. Μπήκανε στο 30, ναι. Κανονικά. Δεν μπανάνε στη γωνία 6 με 7. Διαφήμιση ο ΠΑΟΚ. Α, εδώ σε θέλω μάγκα. Κόπλαμ δεν παίρνω όρκο. Όχι, κόπλαμ. Δεν παίρνω όρκο. Δεν παίρνω όρκο εγώ. 90. Αγνώ. Για πες. Αγνώ, ρε φίλε. Ναι. Καραδίσαμε στην Αγνώ. Ναι, ρε φίλε. Καλά, η Αγνώ ήταν τεριάρα. Βουλινό είχε, ρε. Τι άλλο πες. Βουλινό είχε. Άντε, τα κοινάρτη. Άντε, στο καλό. Όπω μα έκανε, φίλε. Φοβερό πράγμα. Έχει γράφτηκε ιστορία. Έβαζε quiz ο ακροατή στον παραγωγό. Κατάλαβε τι γίνεται. Κέρδισα. Hey, Optical Express. Θα πάω η Παύλου Μέλα 11. Ή απέναντι δικαστήρια 26 Οκτωβρίου. Ή Πολυτεχνείο 23 στην Ευκαρπία. Δύο γυαλιά ηλίου η ώρα στα παρά. Θέλω και ο Ράσο, φίλε. Πλάκα. Από τα Optical Express. Απάντησα σωστά στο κουιζάκι που βάλε ο κράτη στον παραγωγό. Μην ξεχνάτε, μαζί μας έχουμε τις Roman Calls που τις βρίσκουμε στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο roman.gr. Υγρασία και ζέστη, ξεχάστε όλα αυτά με τις Roman Calls. Στεγανοτικά, θερμονοτικά υλικά, Roman, η κατασκευαστική δύναμη, Power δηλαδή, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχετε ακόμα 35 λεπτουδάκια να διεκδικήσετε εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννα της Ολλανδίας στην ερχόμενη Τρίτη στην Τούμπα. Πρώτο ματς της προκριματικής φάσης του Champions League, του ελληνού αυτού θεσμού. Γνωστός ο τρόπος, FM κενό, ονοματεπώνυμο ΠΑΣΗ θυσία. ΠΑΟΚ εισιτήριο αποστολή στο 54-526. Απαντήσεις σωστές έχουμε και για τον αντίπαλο της Ουρουγουάη στον πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου, όπου δίνουμε γυαλιά οράσεις Ιουλίου από τα Οπτικών Εξπρες. Και για την ηθοποιό που ψάχνουμε, όπου έπαιζε στην ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος, αυτή που ερωτεύτηκε τον Κώστα Πρέκα, το 1971 είναι η ταινία, τον Ζέπο δηλαδή, στην ταινία, είναι η Έλντα, η οποία ψάχνουμε να βρούμε ποια ηθοποιός είναι. Μία από τις δύο απαντήσεις να στείλεις, μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Optical Express. Κλήρωσούλα και για αυτό το πράγμα θα γίνει στις 12:00. Θα βγάλουμε κανένα Παπαδόπουλο από την Κύπρο, τίποτα να μας ενημερώσει για Άρη. Όχι, έτσι. Ο άλλος τι ώρα πετάει. Θα μπορούσε δηλαδή να έρθει σήμερα, αλλά πάλι είναι σκαπούλα, ρε. Τι, τώρα πετάει, α τέτοια ώρα. Να βρήκε φθηνό εισιτήριο. Όπως και η ομάδα που βρήκε για να φύγει τη Δευτέρα. Για τις κλιματολογικές συνθήκες. Άρα, καλά που είμαι εδώ πέρα και παίζουμε καλέξικο, έτσι. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Καλημέριζουμε και κυρία Ελένη εδώ πέρα. Ο Δημήτρης μπαίνει για εισιτήριο. Στέλνει και πείθο κανονικό. Τατά. Ο 003. Απαντάει και σωστά στο κουιζάκι που έχουμε βάλει όσον αφορά την αντίπαλο της Ουρουγουάη στον πρώτο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου. Οπότε, ναι, μπορείτε να διεκδίσετε με ένα μηνυματάκι δύο πραγματάκια. Είτε γυαλιά, είτε εισιτήριο για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Θα δίνουμε και αύριο άλλα δύο εισιτηριάκια. Η κλήρωση φυσικά θα γίνει σήμερα στις 12:00. Παρασκευή, να ξέρετε, δεν θα δούμε. Δηλαδή, η deadline που λένε, η μορφωμένη, θα γίνει αύριο με άλλα δύο εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Πώς λένε την κοπέλη που τραγουδάει, ξέρεις? Δεν την ξέρεις. Ωραία, και όσοι τι ξέρεις. Έβαζε και πάνω τον καλέξικο. Ψηλό, αναλόγως τα κέφια. Και αναλόγως πώς ήταν η κατάσταση εκεί, στα μαγαζιά. Έχω εδώ πέρα απέναντι Χριστοκιώση. Μας ενημερώνει για το κομμάτι που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς είπαμε η ταινία, αφιερωμένη στην ταινία. Μπάλαντ. Ωραία, φίλε. Μάλιστα. Είδε τι μαθαίνει. Δηλαδή, διάλεξα εγώ ένα κομμάτι και με βοήθησε εσύ, ρε φίλε, να δούμε για ποιο λόγο βγήκε αυτό το αριστούργημα. Λοιπόν, η Ελένη μπαίνει στην κλήρωση 4-10. Α, έχει βάλει κουβιζάκι ο 164. Για ποιο πρόεδρα, έτσι το χαρακτήρι, πρόεδρα ομάδα ήταν πολύ χαρούμενο. Ψε, ζέστη σήμερα. Πολλά νερά.
Έφυγε η λαχτάρα δύο ανθρώπων να μιλήσουμε παρά για τον Παπαδόπουλο. Οπότε σιγά σιγά να πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι της ημέρας. Υποσχόμεθα ότι και αύριο θα παίζουμε μουσικά αριστουργήματα, έτσι, τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς, δηλαδή η ποιότητα της εκπομπής. Και φυσικά συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα και ο Χρυσοσκιώσης, ο οποίος κουνάει καταφατικά το κεφάλι προς τα κάτω, σαν να λέει ρε φίλε, καλά που είσαι εσύ εδώ πέρα. Και ευτυχώς παίζουμε κάποια όμορφη μουσικούλα. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Θα έλεγα καλή εβδομάδα κιόλας. Όταν έρχεσαι, ξέρεις, λείπεις με καμιά άδεια, ρε φίλε, και έρχεσαι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε, όπως είναι σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα. Φίλε στην τράπεζα, τι γίνεται? Παντζουλισμός, Συντάξεις. Χθες ειδικά γινόταν πανικός. Πω, αύριο έχουμε. Μπαίνει ο Αύγουστος. Δηλαδή, η καρδιά του καλοκαιριού, όπως λέμε, ρε παιδί. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έχει έτοιμο τώρα το γαλλικό που έχουμε διαλέξει. Έτσι, άλλη μια μουσική επιλογή εδώ πέρα. Τελευταίο μισάωράκι είναι η Τρόικα εδώ πέρα. Home Alone που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Παναγιώτης Παπαδόπουλος με Χρήστο Κιώση σας συντροφεύουν αυτή τη μια μισή ώρα και λίγο παραπάνω. Έχουμε 20 λεπτάκια ακόμα εκπομπής. Εδώ πέρα στο Λίμπερο του 107,4. Η Τρόικα θα πάμε μέχρι και τις 12. Όπου στις 12 παρά 2 θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτήρια του αγώνα. Δύο εισιτήρια που δίνουμε για τον εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Στο πρώτο match της προκριματικής φάσης του ελληνικού θεσμού του Champions League στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι δίνουμε και γυαλιά Οράσιος Ηλίου από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει σωστά σε ένα από τα κουιζάκια τα δύο που έχουμε βάλει. Δεν γνωρίζει το πρώτο. Δηλαδή, ποια ομάδα αντιμετώπισε η Ουρουγουάη σαν σήμερα το 1930 στο πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου που έγινε στο Μοντεβιδέο. Απαντάς στο άλλο κουιζάκι που έχουμε βάλει, σαν σήμερα έγινε η Επανάσταση των Πομπολάρων, εκεί στη Ζάκηθο κτλ, κτλ. Υπάρχει ταινία του 1971, Επαναστάτης Πομπολάρος. Ζέπος, Κώστας Πρέκας. Διονύς Παπαγιανόπουλος, ο Κόντε Δημαράς. Η κόρη του, η Έλντα. Υπάρχει έρωτας μεγάλος μεταξύ Κώστα Πρέκα, αλλά επειδή αυτός ανήκει στην πλέμπα, στους Πομπολάρους τέλος πάντων, και όχι στους αριστοκράτες της εποχής. Και την έχει χαιρετήσει στον δρόμο, κάτι τέτοιο γίνεται στην ταινία. Το φοιτητής της νομικής ο Πρέκας. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η ηθοποιός η οποία υποδίεται την Έλντα. Άντε να δώσουμε και μια μικρή βοήθεια, αν και έχουν έρθει πλέον απαντήσεις. Ανακουφίστηκα δηλαδή και για το ένα κουιζάκι που έχουμε βάλει και για το δεύτερο, για την ηθοποιό που ψάχνουμε. Αποστολή στο 54-526-12-2. Μετά την κλήρωση που θα κάνουμε για τη στήρα του ΠΑΟΚ Άγιαξ, θα δώσουμε και τον νικητή για τα γυαλιά Ηλίου Ιωράσης από τα Opticon Express. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο εδώ πέρα θα πρέπει να το κάνει σε λίγο, γιατί τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε εκεί πέρα στην κάτω χαμηλά στην Κύπρο τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλημέρα, Νίκο. Σ' αφήσανε και οι δύο και πήγαν διακοπές. Ναι. Δύο Παπαδόπουλοι στον αέρα, φίλε. Σπάνιο, Ναι, πραγματικά σπάνιο. Ναι. Είναι και ένα πολύ σπάνιο επίθετο. Ναι, σωστά, ναι. Εδώ που είμαι είναι, εκεί δεν είναι. Ναι, σωστά, ναι. Εκεί θα σου. Ναι, σωστά, ναι. Για πες μας τι έχουμε. Όντως είναι η υγρασία τεράστια, κύριε φίλε. Ναι, άστο. Έλα τώρα, έλα. Μην κουκουλώσει το γεγονός ότι ο Άρης βρήκε φθηνά αεροπορικά τη Δευτέρα για να φύγει σχέση με την Τρίτη. Δεν ισχύει. Όχι, κοίτα. Να σου πω, χθες που ήμασταν, ας πούμε, που πήγαμε λίγο στη Λάρνακα για να δούμε και το γήπεδο και το ξενοδοχείο που είχε καταλήξει αποστολή, είχε 32-33 βαθμούς, αλλά ήταν τόσο ψηλή υγρασία που σε έκανε να νιώθεις ότι είναι 38-39. Τόσο, Και έχει και αυτόν τον ζεστό αέρα που φυσάει αρκετές φορές. Ναι. Και στη Λάρνακα και στη Λευκοσία που νιώθεις ότι πνίγεσαι λίγο. Αυτό κυρίως μέσα στο μεσημεράκι. Το βράδυ, αν είσαι τυχερός, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και βελτιώνει την κατάσταση. Ναι, μάλιστα. Αλλά και με τους, ανθρώπους του Άρη εκεί πέρα που μιλήσαμε λίγο χθες, λίγο όταν έφτασαν στην Κύπρο την ακούσαν γενικότερα λίγο με τη ζέστη. Ναι. Το ήξεραν, δεν το περίμεναν ότι θα είναι έτσι. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Πόσο κόσμο περιμένει ο Άρης? Πάνω από 2.000. Σοβαρά. Και παραπάνω με σου πω, γιατί αρχικά τα εισιτήρια που δόθηκαν ήταν 1500, αλλά όπως λένε και από την ΑΕΛ, είναι πολύ πιθανό αυτός ο αριθμός να ξεπεραστεί. Γιατί είναι πολλοί που θα έρθουν από Θεσσαλονίκη, κάποιοι θα έρθουν και από εξωτερικό, Γερμανίας και τέτοια, και υπάρχουν και φίλοι της ομάδας εδώ πέρα στην Κύπρο με το Super Tiga Κύπρου κιόλας που στις τελευταίες μέρες το περιμένουν πώς και πώς θα βγει ένα παιχνίδι. Δεύτερο ερώτημα. Θα κάνουν αποχή οι οπαδοί της Ναι. Θα κάνουν. Οι οργανωμένοι. Ναι. Γιατί τον τελευταίο χρόνο έχουν αυτό το θέμα με την κάρτα φιλάθλου ναι. και δεν πατούν στο γήπεδο. Άρα από πλευράς ΑΕΛ
βαριά ένα χίλια άτομα. Χίλια μόνο, στο παιχνίδι, το χίλια μόνο, αφού οι οργανωμένοι όλων των ομάδων έχουν πει ότι μέχρι να τελειώσει οριστικά το ζήτημα με την κάρτα φιλάθλου και να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα πηγαίνει στο γήπεδο. Άρα θα είναι πιο λίγοι σε σχέση με αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα καμιά χίλια δεν ήρθανε. Χίλιοι κάτι ήρθανε, ναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι όντως. Ναι. Στο αυριανό παιχνίδι. Άσπο να σου πω κάτι, είναι και τέτοιο το γήπεδο που πόσο να χωρέσει τώρα, δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Περιορισμένα τα πράγματα. Περίμενε λίγο, δεν θα παίξει τη φυσική της έδρα η LMSU. Στο Τσίριο. Το Τσίριο στάδιο, όχι να παίξει το Τσίριο. Θα παίξει το στάδιο της ΑΕΚ Λάρνακα. Ναι. Το οποίο τι απόσταση είναι σε σχέση με τη φυσική έδρα. Περίπου. Τα 40 λεπτό. 40-45 λεπτά. Δεν είναι πολύ μακριά η LMSU από τη Λάρνακα. Μάλιστα. Απλά εκείνο το γήπεδο είναι πώς να το χαρακτηρίσω, σαν την Τούμπα χωρίς συντήρηση εδώ και τόσα χρόνια. Μάλιστα. Εποχή ηγούμενου. Ωραία. Ναι, όχι πιο πριν. Μας θυμίζει όμορφες στιγμές. Ωραία χρόνια, ωραία χρόνια. Αφού ρομαντικά. Τρίτο ερώτημα. Εθνικότητα διαιτητής. Ναι. Πορτογάλος. Πορτογάλος, ε. Μάλιστα. Πορτογάλος, γιατί αυτός που έπεσε το πρώτο παιχνίδι ήταν Άγγλος και είχε έφεση στις κάρτες, ε. Αυτός δεν άφησε να παιχτεί πολύ παιχνίδι και να αποκτήσει λίγο ρυθμό το μάτς. Είχε ο Άρης παράπονα από αυτόν και με το πέναλτι το οποίο ζήτησε σε ένα χέρι που έγινε από παίχτη της Έλεμς του Ρεφάντου. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν παραπάνω σε αυτό το επίπεδο με το αν ήταν μια διαιτησία καλή ή κακή, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει και δόλος κιόλας. Εντάξει, ελπίζουμε τουλάχιστον απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέγαμε και με τον Χρήστον την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν οι διαιτητές που στηρίζουν περισσότερο τον αδύναμο, το outsider δηλαδή, και όχι τόσο την έδρα. Ναι, ναι. Εντάξει, ελπίζουμε τώρα στο αυριανό παιχνίδι του Πορτογάλου να μας τα πει καλύτερα και να μην έχουμε θέματα. Μάλιστα. Τέταρτο ερώτημα. Ποια είναι η διέστησή σου όσον αφορά το ότι τι θα παρουσιάσει ο Παντελίδης, πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι, θα έχει τη λογική του πρώτου αγώνα? Τακτικά με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω θα έχει και την ίδια λογική. Ναι, ίσως μπορεί να πάει λίγο πιο μαζεμένα στα πρώτα λεπτά σε σχέση με το παιχνίδι του Βικελίδη στην περασμένη Πέμπτη. Απλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με τα πρόσωπα τι θα γίνει από πλευράς Παντελίδη. Δηλαδή αν θα βάλει τον Λάρσον βασικό, ποιο θα βγάλει τον... θα βγάλει τον Τόνσο, θα βγάλει τον Φερφαντίδη. Εκεί είναι λίγο ένα ερώτημα που υπάρχει μεσοπτυπτικά. Σε υπόλοιπες θέσεις δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, πιστεύω, από τον προπονητή του Άρη. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω περισσότερο, όχι ο Άρη. Εγώ νομίζω ίδια θα το πάει. Σέρβος δεν είναι αυτός, Βόσνιος τι είναι ο προπονητής. Βόσνιος είναι, ο Κερκές. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το πάει ίδια, γιατί αυτός έχει μεγαλύτερη ανάγκη τον γκολ από τον Άρη. Και ειδικά μας σκοράρει ο Άρης, η ΑΕΛ πρέπει να βάλει δύο γκολ. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο τώρα αυτή η ΑΕΛ που είδα να βάλει δύο γκολ. Εκτός να βάλει βασικό τον Καζαριάν και τον Καζαριάν είναι κάτι παφάδες. Απλά όμως ξέρεις τι, εντάξει λέμε ρε παιδί μου, στο πρώτο παιχνίδι και ούτε άρεσε ένα γκολ και λες κουτσά στραβά θα το βρει στην Κύπρο. Το θέμα είναι αυτά φύγει το ημίχρονο και φτάσει κάπου και στο 60-65 το παιχνίδι. Αντιμετωπίζει και εσύ και διαφορετικά το μάτς, έτσι. Δηλαδή και σαν Παντελίδης, ας πούμε, λες εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου, το πάω όσο και εγώ όσο μπορώ, ρε παιδί μου, πιο πέρα. Δεν πάρει και τα ρίσκα και ο Άρης, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θα ρισκάρει σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα κάτσει βέβαια πολύ πίσω, γιατί η ΑΕΛ θα είναι αυτή που θα κάτσει πάρα πολύ πίσω. Απλά ο Άρης πρέπει πάσα θυσία να σκοράρει πρώτος. Ναι. Αν σκοράρει πρώτος, για μένα η πρόκληση έχει τελειώσει εκεί. Αλλά αν σκοράρει η ΑΕΛ πρώτη και κάνει το 1-0, παίζει που παίζει κλειστά, θα κλειστεί ακόμα περισσότερο. Και μετά για τον Άρη θα είναι μια κατάσταση λίγο τρεχάτη ποδαράκια μου. Ναι. Αυτοί σε φοβίζουν καθόλου επιθετικά? Σε φοβίζουν καθόλου επιθετικά? Με φοβίζουν μόνο στην αντεπίθεση. Δεν μπορούν να με φοβήσουν κάπου αλλού. Και δεν ξέρω τώρα ο Γκαζαριάν κατά πόσο θα τους αλλάξει την εικόνα επιθετικά. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σου βάλει ένα γκολ, γιατί είχε και δύο φάσεις στο Βικελίδη να σκοράρει. Αλλά δεν απείλησε πάρα πολύ και δεν σε κάνει να φοβάσαι, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Το παιχνίδι είναι, είπαμε, 8. 8 η ώρα αύριο. Ναι. 8 η σήμερα ώρα. Απόψε είναι η συνεντεύξη τύπου 7.30 ώρα μιλάει ο Παντελίδης. Ναι. Αυτά είναι πολύ βαρετά. Θα είναι και ώστε... τον αντίπαλο, είναι επικίνδυνη ομάδα, να της δώσεις χώρο, ξέρεις, κλασικά ρε παιδί μου. Ξέρεις, να σου πω κάτι, δεν κατάλαβα ποτέ. Να βγαίνεις προπονητής ρε φίλε, ναι, γιατί υπάρχουν συνεντεύξεις, να βγαίνεις προπονητής και δεν πει να τους σκίσουμε σήμερα, 3 γκολ τους βάλουμε. Έτσι. Και να γίνει μπάχαλο. Ναι ρε φίλε, τέτοια θέλει. Και δημοσιογράφοι τέτοια θέλουν. Και ο κόσμος.
τότε. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα που θα είναι με τις προπονήσεις που είναι ανοιχτές για ένα τέταρτο, ο πρώτο τέταρτο που δεν δείχνει τίποτα το μεταξύ. Δηλαδή, τι αντιδούμε να τρέχουμε. Ναι. Ωραία, και ένα ακόμα ερώτημα. Η Αγία Νάπα είναι μακριά. Ή... Η Αγία Νάπα, έκανε που δεν άκουσες. Ναι. Γελάσκε. Κοίτα, από εδώ που είμαι εγώ τώρα στη Λευκοσία είναι καμιά ώρα. Έχεις ξαναπάει Κύπρο, έχεις ξαναπάει. Το όλο το σόι της μητέρας μου από εδώ είναι. Α, σοβαρά. Ναι. Α, δεν το ξέρα, δεν το γνώριζα. Α, μάλιστα. Βεβαίως. Άρα έχουμε εικόνα. Είναι καμιά ώρα από τη Λευκοσία, κανένα 40 λεπτό είναι από την Λάρνακα. Εντάξει, απλά η Ανάπα τώρα με τους Άγγλους και τα λοιπά αυτή την περίοδο δεν νομίζω και το καλύτερο μέρος να επισκεφτείς. Άμα θέλει κάποιος τώρα κάτι πιο ήσυχο, όσοι ακούνε και θα έρθουν εκεί, προσφάνε στον Πρωταρά που είναι αντίστοιχη κατάσταση, ας πούμε. Ναι. Και μια ακόμα ερώτηση. Αν περάσει ο Άρης, ποιον προτιμάς από το άλλο ζευγάρι? 0-0 είχε ληξία. Ναι, το Μόλτε του Καρίτσκι. Ναι. Είναι 10 από μαχαίρι τώρα αυτοί οι δύο. Εγώ θα προτιμούσα Μόλτε, Νίκο. Ξέρεις, και εγώ το σκέφτομαι, γιατί αυτοί παίζουν και έχουν οι Σκανδιναβοί μια διάθεση να παίζουν ποδόσφαιρο γενικότερα. Ναι, ναι. Πρώτο μας βασικά που θα είναι, αν περάσει ο Άρης, πάλι στην, εκτός. Στην έδρα του αντιπάλου, ναι, στην έδρα του αντιπάλου. Μόλτε Άρης, λέει, θα είναι, μάλιστα. Ναι. Και εγώ θα προτιμούσα τους Σκανδιναβούς, να σου πω την αλήθεια, αλλά ας δούμε τι θα γίνει και στο αυριανό μάτς. Ναι. Γιατί η Σέρβιοι εικόνα δεν ξέρω, δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Είναι μια από τις ανερχόμενες ομάδες στο σερβικό ποδόσφαιρο του Καρίτσκι με αρκετά χρήματα. Είναι η πρώτη ομάδα που δυτικοποιήθηκε στη Σερβία. Ναι. Πού εδρεύει η Βελιγράδη, είναι αυτή η Βελιγράδη. Βελιγράδη, ναι, στο Βελιγράδη εδρεύει. Είναι λίγο ύπουλη η Σέρβη, μωρέ. Γι' αυτό εγώ είμαι λίγο διστακτικός μαζί τους και πάω προς τη Μόλντε. Ναι. Γιατί δεν συμφωνούσε ο Χρυσάτος την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε μαζί, όχι λέει, δεν θέλω Μόλντε. Αν πριν γίνει η κλήρωση, πριν δύο εβδομάδες. Δεν θέλω Μόλντε, θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, λέει είναι και πρώτη βαθμολογία. Εντάξει. Ξέρω. Ο Χρυσάτος αυτό το λέει από πλευράς ετοιμότητας, επειδή αυτοί παίζουν 3,5 μήνες ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν λέγεται τίποτα. Δεν λέγεται τίποτα. Σωστά. Εγώ θα προτιμούσα Νορβηγούς. Τέλο για να δούμε. Πέταξε το παιδί μας, είναι ο Νέρ. Λογικά. Λογικά, ναι. Ακριβώς, ναι, έχει πετάξει φίλε, αφού δεν είμαι μόνος στο πάλι. Αύριο μαζί επιστρέφετε. Την Παρασκευή μαζί επιστρέφετε. Όχι, εγώ την Κυριακή γυρνάω. Θείους θείες έχεις εκεί. Έχεις, ε. Τα πάντα. Κάνα πενιντάρικο ένας, πενιντάρικο άλλος, να χωρίστε. Τσίκι, τσίκι, ε. κάτι μαζεύεται. Να λίγο από εδώ, να λίγο από εκεί. Παίζει και το 0-3 του Άρη 25 φράγκα και τελείωσε. Αυτά είναι. Ένα-ένα εγώ το δίνω, να ξέρει. Ένα-ένα. Όποιος θέλει. Είναι η διέστηση που έχω, ρε παιδί. Μακάρι να κερδίσει η ομάδα, οκ. Okay. Ναι. Το καλύτερο θα είναι, αλλά έχω μια φωνή πολύ για το εμένα αύριο. Μάλιστα. Ότι θα προηγηθεί ο Άρης πρώτος και θα. Και ενδεχομένως θα χάσει η Άρη. Πάντως μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, φίλε, ότι θα έχουν μόνο 1000 άτομα αυτοί. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι. Ξέρεις, όσο και να είναι, που λες, παίζει έδρα αντιπάλου, αλλά όσο και να είναι, όταν θα έχεις και εσύ και αρκετό κόσμο και οι άλλοι αποχές και το ένα και το άλλο, ξέρω εγώ, δεν παίζει και στη φυσική έδρα. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, εντάξει, όσον το Σύριο δεν μπορεί να φιλοξενήσει. Το ψυχολογικό. Το Σύριο δεν μπορεί να του φιλοξενήσει. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι οι οργανωμένοι της ΑΕΛ μεσού δεν έχουν και πολύ καλή φήμη εδώ πέρα στην Κύπρο. Δηλαδή δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, ας πούμε. Αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα οργανωμένοι ήταν ή ήταν έτσι. Οργανωμένοι. Τους είδες να είναι. Ναι, ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Όταν κάνεις αποχή, ρε φίλε, πώς πας, ας πούμε, εκδρομή, ξέρω εγώ. Ενώ δεν τα έχεις καλά με τη διοίκηση. Ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν είχε να κάνει με τη διοίκηση απαραίτητα. Ναι. Με το κράτος γενικότερα και αυτό το πράγμα με την κάρτα φιλάθλου. Απλά αυτό που τους λέμε μετά στην Κύπρο είναι αφού όλοι ας πούμε είστε ασφαλισμένοι, έχετε δηλώσει όνομα, επίθετο, διεύθυνση κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημά σας λένε με την κάρτα φιλάθλου, ας πούμε. Εξού και το μότο. Το κράτος δεν είναι τίποτα, όλα είμαστε εμείς. Ναι, αφού τα ίδια στοιχεία θα δώσετε πάλι. Τέλος πάντων, αλλά δεν αλλάζει η στάση τους και δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει τελικά. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, οπότε ό,τι νεότερο υπάρχει, επικοινωνία εδώ πέρα με τον Λίμπερο κτλ. Εμείς θα ξαναβγούμε αύριο, θα ξαναβγάλουμε ή θα βγάλουμε Χρήστον Ζαλτίδη. Φαντάζομαι Χρήστον θα βγάλουμε. Ωραία να μας πει, ώρα μας πει ότι πετάει και ακόμα. Ωραία, είναι αυτός, ναι. Είναι αυτός μια πονήρο. Ναι. Ωραία, Νικολή. Πολλά φιλιά στους συγγενείς. Λέω, θα με θυμηθεί αν πάρει κάποια 500. Έχω αφήσει 50 εδώ πέρα πάνω, ρε φίλε. Εντάξει. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Okay, Νικολή. Άντε, καλή συνέχεια. Καλά περνάτε, ναι. Bye. Όμορφο καλοκαιρινό κομματάκι. Έτσι, πάρω στέλαρα. Ακούμε. The Princess. Άρε, χαριστουργήματα εδώ πέρα. Μουσικά χαριστουργήματα. Είναι εκπομπή μουσικά χαριστουργήματα με Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Home Alone.
Ακούσατε Νίκο Παπαδόπουλο, νέα του Άρη από την Κύπρο. Βασικά νέα. Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να μάθουμε τι θα πάρει από τους συγγενείς εκεί πέρα, θείους, θείες κτλ. Τέσσερα λεπτάκια ακόμα για να διεκδικήσετε. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. ΠΑΟΚ. ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας. FM κενό. ΠΑΟΚ ή εισιτήριο αποστολής των 54-526 και τον ίδιο σχεδόν χρόνο για να διεκδικήσετε εισιτήρια, εισιτήρια λέω, γυαλιά οράσεως ή ηλίου από τα Opticon Express. Τρία μαγαζιά μες στην πόλη. Αρκεί να απαντήσετε σε ένα από τα δύο κουιζάκια που έχουμε βάλει, τα οποία θα ακούσετε παρακάτω. Γνωρίζεις ποια ηθοποιός υποδιόταν την Έλντα στην ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος, την ταινία του 1971, η οποία ερωτεύθηκε τον Ζέπο, δηλαδή τον Κώστα Πρέκα? Αν το γνωρίζεις, απαντάς το στέλνοντας μήνυμα στο 54526. Δεν το γνωρίζεις αυτό? Σαν σήμερα έγινε ο πρώτος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στην Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο, μετά το 1930, μεταξύ Ουρουγουάης και ποιας εθνικής ομάδας. Απαντάς σε ένα από τα δύο κουιζάκια που έχουμε βάλει και μπαίνει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε 3-4 λεπτάκια από τώρα, όταν σιγά σιγά θα κλείνουμε και την εκπομπούλα για να κερδίσει γυαλιά ηλίου οράσεως από τα Opticon Express. Έναν ακροατή προλάβαμε να βγάλουμε, αν θέλει να καλέσει κάποιος για τα επόμενα λεπτάκια, και σιγά σιγά να κάνουμε τις κληρώσεις για να φύγουμε. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ πέρα κανονικά. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, εγώ δηλαδή που μιλάω, με Χρήστο Κιώση. Αύριο θα ήρθε λίγο πιο ωραία την Παρασκευή. Όχι, κανονικά. Αύριο κανονικά εδώ πέρα μαζί έτσι. Θα βάλω, εγώ θα μεληθώ των μουσικών επιλογών, μη στεναχωριέσαι. Σ' αρέσουν αυτά που βάζω? Μπορείς να πεις και όχι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν λέει όχι πλέον σε μένα, αν και θα προτιμούσε να πάει διακοπές με Μάριο Σλαμά από ό,τι με μένα, και το κάνει για δεύτερη φορά. Και εγώ τα κρατάω αυτά. Βέβαια ο Σλαμάς παλιά ξέρεις τι έκανε. Ήταν 2-17 το σκορ. Απέγνωσμένα έψαχνε. Έβλεπε την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, με ποιο θα πήγαινε διακοπές? Σου λέω κάτι θα πάρω, ρε φίλε. Μια ψήφο δεν θα πάρω. Ρωτούσε δεξιά και αριστερά. Μαλλίλη και αυτές δεν τις ρώτησε. Μπούντου, ρωτάει. Άσε που ένας που κανονικά δεν πρέπει να συμμετέχει, έτσι, στην τέτοια, στο... Παπαπαναγιώτου Χρήστος και Πασχαλίδης Θόδωρος, Παπαπαναγιώτου Χρήστος και Πασχαλίδης Θόδωρος θα μπορούν να βρίσκονται στις κερκίδες τους της Τουμπάρα στην ερχόμενη Τρίτη, στην πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ εναντίον του ΠΑΣ Γιάννενα της Ολλανδίας, ΠΑΟΚ εναντίον Άγιαξ δηλαδή, την ερχόμενη Τρίτη. Ώρα είναι αυτό, ρε Χρήστο, 9.30 παίζουμε. Από εκεί βραδάκι, ναι, ο κόσμος γνωρίζει. Την ερχόμενη Τρίτη. Αυτοί οι δύο θα τους καλέσει η Μαριλίζ. Πώς γίνεται η διαδικασία? Θα σας καλέσει η Μαριλίζ με τον τρόπο που θα έρθετε να παραλάβετε τα εισιτήρια. Νομίζω χρειάζεται άμκα κτλ. Προφανώς θα γνωρίζετε και από άλλες φορές που έχετε συμμετέχει, είτε συμμετάσχει είτε εσείς είτε κάποιοι άλλοι, για να κερδίσετε εισιτήρια για αγώνα είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ. Γυαλιά ηλίου ή οράσης από το Opticon Express κερδίζει η Ατματζίδου Ανατολή. Ατματζίδου Ανατολή, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Μαριλής εντός ολίγου για να σου πει πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά οράσεως Ιουλίου από το Opticon Express. Η Ανατολή, η οποία απάντησε στο ένα από τα δικοϊτζάκια που βάλαμε για την ηθοποιό, την τεράστια, τη μοναδική, πανέμορφη κουκλάρα Μπέτι Λιβανού. Υποδιόταν την Έλντα στην ταινία Επαναστάτης Ποπολάρος του 1971. Για την ιστορία, να πούμε ότι η ομάδα που αντιμετώπισε την Ουρουγουάη στον τελικό, τον πρώτο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1930, ήρθε και εδώ πέρα στις θέσεις απαντήσεις, αλλά η νικήτρια είναι η Ανατολή, η Ατματζίδου, ήταν η Αργεντίνα, η οποία έχασε με 4-2. Πρώτο τελικό δηλαδή, over 2,5, over 3,5, over 4,5. Πρώτο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ουρουγουάη Αργεντινή, 4-2. Παγκόσμια πρωταθλήτρια σαν σήμερα το 1930, σαν χθες δηλαδή, η Ουρουγουάη του Σκιαφίνου, του Φραντζέσκολη κτλ. Αυτό το εξαιρετικό δίωρο, μουσικά τουλάχιστον, έλαβε τέλος. Θα είμαστε πάλι μαζί εδώ πέρα αύριο στις 10 η ώρα, στις επάρξεις που λένε, για να βγάλουμε άλλη μια εκπομπούλα μέσα στο κατά καλό καιρό. Όταν οι άλλοι πηγαίνουν Κύπρους, ο άλλος Κύπρο κτλ. Κτλ. Ο άλλος βρίσκεται στο 88ο νησί την 27η μέρα των διακοπών του. Ο Φιλέας Φόγκ με τέτοιο ρε φίλε, με μαγιό. Φιλέας Φόγκ με μαγιό. Ο Μάριος Σλαμάς θα έρθει νομίζω ότι στις 12 του μήνα θα είναι εδώ πέρα. Δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εδώ πέρα σχεδόν μόνοι. Γιατί ο Τσαλτίνης πάλι κάτι θα βρει μια δικαιολογία. Εκτός αν έχει Ευρωπαϊκό Άρης. Αν έχει Ευρωπαϊκό Άρης θα πάει για Νορβηγία. Οπότε σου λέει, αν φύγω Κύπρο ρε φίλε, μια μέρα πριν το μάτς, Νορβηγία δεν θέλω 6 μέρες. Τρεις πριν το παιχνίδι και άλλες 3 μετά. Να η άλλη εβδομάδα. Καταλαβαίνει τι έχει να γίνει και την εβδομάδα εδώ πέρα θα είμαστε μόνοι. Αλλά δεν μας πειράζει. Έχουμε Χρήστο Κιώση εδώ πέρα κανονικά. Ηχολήπταρα, μουσικές επιλογές τεράστιες. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί. Λοιπόν, νικητές επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά: Παπαπαναγιώτου Χρήστος και Πασχαλίδης Θόδωρος για ΠΑΟΚ Άγιαξ και γυαλιά ηλίου οράσεως από το Opticon Express Ατματζίδου Ανατολή. Θα επικοινωνήσει μαζί σας η γλυκιά Μαριλής τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή για να σας πει τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβετε είτε τα γυαλιά είτε τα εισιτήρια, το εισιτήριο του αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Τα λέμε αύριο και μην ξεχνάτε, μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια.